συνδέσμου των Συρίων, καταραμένων, τι να πούμε, δηλαδή έχει πέσει κατάρα στην πατρίδα μας στη Συρία, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ τον ελληνικό λαό που μας φιλοξενεί, και θα πρέπει να μάθουμε και να, όποιος δεν το ξέρει, ότι θα πρέπει να ζεβαστούμε την Ελλάδα και τα έθιμα της Ελλάδος. Εδώ δεν είναι Ισλαμικό κράτος. Εδώ δεν είναι το χαλιφάτο του ISIS. Εδώ όποιος θέλει πίνει την πύρα του, όποιος δεν θέλει δεν την πίνει. Όποιος θέλει να φάει θηρινό το τρώει και όποιος θέλει δεν το τρώει. Όποια θέλει να βάλει μαντήλα συμπατριώτησά μου, τη βάζει. Όποια δεν θέλει δεν τη βάζει και τελειώνει η ιστορία. Είναι η ελευθερία. Γι' αυτό ένα έγινε. Μπράβο, 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 μπράβο. Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Δηλαδή πάλι επαναλαμβάνω, πρέπει να τελειώνουμε με το μεσαίωνα. Είτε για τη Συρία, είτε για την Ελλάδα, να τελειώνουμε πλέον. Γιατί όπως είπε εδώ και ο αγαπητός Έλληνας πατριώτης, εδώ γίνεται μεγάλη μπίζνα. Παίζονται δισεκατομμύρια με αυτούς τους γκάγκστερ. Οι γκάγκστερ ποιοι είναι, οι ΜΚΟ. Μιλάμε για γκάγκστερ. Μιλάμε για, δηλαδή αυτές και είπατε η αρμοστία, τάχα, αρμοστία του ΟΙΕ. Που εμείς οι Σύριοι την ονομάζουμε, είπατε, η αρπαχτία του ΟΙΕ. Μιλάμε για πολύ χρήμα, για κλέψιμο. Για απάτες. Έχετε κάτι συγκεκριμένο καταγγείλετε? Μα μεθαύριο με έχουν καλέσει οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας για να καταθέσω για αυτά που γίνονται για τα Σόδωμα και τα Γόμαρα που γίνεται στην υπηρεσία ασύλου. Αυτή η σατανική υπηρεσία ασύλου. Τι γίνεται δηλαδή? Πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Δεν δίνουν τα ντοκουμέντα στους πρόσφυγες. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα είναι ένα πέρασμα. Οι πρόσφυγες, εκεί που θέλουν να πάνε, πού θέλουν να πάνε.